Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Δεν μου λέτε κύριε Παναγιωτάκη, μιας και το έφερε έτσι η κουβέντα, η πατέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό φυσικό αέριο στην ουσία είναι ομολογία ότι σε αυτή τη φάση, αυτό που λέγατε κι εσείς, η απεξάρτηση είναι όνειρο θερινής νυχτός, αν δεν έχεις ένα βάθος χρόνου διετίας τουλάχιστον. Σωστά? Και περισσότερο από διετία. Και περισσότερο από διετία. Ναι, βέβαια. Και βέβαια εγώ έχω μια γενικότερη αντίληψη, αν θέλετε, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Η γενικότερη αντίληψή μου, να την πω, να τελειώνω με αυτό, είναι ότι κάποια στιγμή με τον ένα ή άλλο τρόπο οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν. Θα πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi, δεν μπορεί να ξανακάνουμε ένα σιδηρού παραπέτασμα, και τότε ακόμα υπήρχαν οικονομικές δοσοληψίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και να πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία οικονομική συναλλαγή, ούτε να αξιοποιούμε το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο που έχει η Ρωσία και να αγοράζουμε LNG ή να στρεφόμαστε σε λύσεις σαν αυτές που είπατε προηγουμένως, που είναι ανέφικτες και που είναι και εξαιρετικά κοστοβόρες. Η Ευρώπη θα πρέπει να δει το συμφέρον της, πρέπει να δει ότι το ενεργειακό είναι καθοριστική σημασίας για την διατήρηση τουλάχιστον του σημερινού επίπεδου ζωής και του σημερινού τρόπου ζωής, και άρα θα πρέπει να το δει πολύ πιο σοβαρά και όχι με πολιτικά κριτήρια. Mm. Και μάλιστα πολιτικά κριτήρια που αμφιβόλου ωφελημότητας και σκοπιμότητας για εκείνη. Δεν μου λέτε κύριε Παναγιωτάκη, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Συγγνώμη γενικά. Ναι, ναι. Αλλά αν περιοριστούμε μόνο στο καθαρά τεχνοκρατικό μέρος, λέω ότι και τα δύο χρόνια δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν μου λέτε, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Έρχεται το καλοκαίρι. Αυξάνονται οι ανάγκες λόγω των. Θέλουμε να ελπίσουμε του τουριστικού. Εάν υπάρξει η οποία, γιατί μπήκαμε πια και όχι σενάρια, στην πράξη, σε διακοπές ροής των αγωγών αυτών, με χίλιους δυο λόγους και προφάσεις δεν θα μπούμε σε αυτό, εάν δεν έχουμε απρόσκοπτη προμήθεια σε αυτή τη φάση, κινδυνεύουμε με blackout το καλοκαίρι? Αν όχι με blackout, κινδυνεύουμε με έλλειψη. Τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη, μπορεί να αντιμετωπιστεί με μέτρα μείωσης της κατανάλωσης, ενδεχομένως δεν θέλω ποτέ να φτάσουμε εκεί ή να πιστέψω ότι θα φτάσουμε εκεί, και με σταδιακές εναλλασσόμενες περικοπές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Το επόμενο που θέλω να μας διευκρινίσετε από την περίοδο της θητείας σας στο τιμόνι της διοίκησης ΔΕΗ είναι το εξής. Έγινε μια κουβέντα. Καλώς γίνονται οι κουβέντες, αλλά να τη βλέπουμε και στο πραγματικό πεδίο, επαναλειτουργίας του λιγνίτη. Πόσο όμως αυτό είναι εφικτό άμεσα να συμβεί όταν έχουμε εγκαταλείψει, κλείσει, διώξει κόσμο? Λοιπόν, ακούστε, όχι μόνο είναι εφικτό, αλλά είναι και αναγκαίο. Ναι, ότι είναι αναγκαίο το έχουμε καταλάβει. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μέσα σε 2 μήνες μπορούμε να φτάσουμε στο να παράγουμε το 20%, 18 με 20% σταθερά από λιγνίτη, εκτοπίζοντας αντίστοιχα το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει η ΔΕΗ, με εντολή προφανώς της κυβέρνησης, να λάβει μέτρα, να σταματήσει αυτή την εγκατάλειψη και τις εμβαλωματικές λύσεις. Θα πρέπει να επανασχεδιάσει άμεσα με μια προοπτική την λιγνητική παραγωγή, την εξόριξη του λιγνίτη, τις συμφωνίες. Θυμάσαστε που σας έχω πει ότι με τον ιδιώτη που εκμεταλλεύεται το ορυχείο της Αχλάδας στη Φλόρινα, με τον οποίο υπήρχε σύμβαση από τη διοίκηση τη δική μου το 2019 ότι θα παρέχει λιγνίτη με 16,5 ευρώ τον τόνο, που σημαίνει κόστος καυσίμου λιγνητικής παραγωγής κάτω από 25 ευρώ ή περίπου 25 ευρώ στη Φλόρινα, όταν το αέριο αυτή τη στιγμή έχει 200
Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί λύση. Ξέρω ότι κάνει και αυτός τα παιχνίδια του και εκβιάζει, αλλά δεν είναι αυτός το ισχυρό μέρος. Το ισχυρό μέρος είναι η ΔΕΗ και το κράτος και μπορούν να βρεθούν λύσεις ώστε να αρχίσουν οι ομαλές, η ομαλή τροφοδότηση και να δουλέψει ο σταθμός αυτός, όπως επίσης τα ίδια τα ορυχεία της ΔΕΗ. Μάλιστα. Άρα είναι θέμα... Και να επισπευστεί επιτέλους η λειτουργία της Τολεμαΐδας 5, που μπορεί, όπως έχουμε πει, να καλύψει ακόμα και το 7% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, με κόστος καυσίμου κάτω από 20 ευρώ. Προσέξτε, κάτω από 20 ευρώ δεν μιλάω για τα διοξίδια, τα δικαιώματα, μιλάω καθαρά το φυσικό μέγεθος που λέγεται κόστος καυσίμου. Τι μου στοιχίζει η εξόρυξη του λιγνίτη και τι μου στοιχίζει να παράξω ηλεκτρική ενέργεια από το λιγνίτη που εξορίσω από το ορυχείο μου. Καταλάβατε. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Παναγιωτάκη. Καθαρά. Καθαρά. Και διοικητικής λειτουργίας. Αυτά τα δύο είναι. Οπότε έρχομαι τώρα σε αυτό που ξέρετε ότι το συζητάει η κάθε ελληνική οικογένεια. Έχουν λόγο οι εταιρείες, ακόμη και οι δεσπόζουσα θέσεις ΔΕΗ, να τα κάνουν όλα αυτά όταν κερδίζουν ή τελικά δεν κερδίζουν το πόρισμα της ΡΑΕ, για το οποίο θέλω να μας πείτε αν είναι αυτό που περιμένατε να δείτε ως προς τη μεθοδολογία του. Μας λέει ότι τελικά ήμασταν υπερβολικοί όλοι που μιλάγαμε για πολύ έντονα κέρδη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει καμία υπερβολή. Θα μου επιτρέψετε όμως, ακούγοντας την εισαγωγή σας με την οποία συμφωνώ, Να κάνω ένα σχόλιο και μετά θα απαντήσω σε αυτό. Αν περιμένει ο κόσμος ότι θα εξαλειφθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως είπε στην ουσία και ο Υπουργός Ενέργειας, ότι στην πράξη λέει θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην το περιμένει ο κόσμος αυτό. Και δεν μιλάω κινδυνολογώντας, όπως καταλαβαίνετε, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, αν διαβάσει κανείς τους λογαριασμούς, λέει ότι όταν η χοντρική τιμή ξεπερνάει τα 55 ή τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ανάλογα με τον πάροχο, τότε το επιπλέον κόστος μεταφέρεται στον καταναλωτή μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όταν ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι με τα μέτρα που θα πάρει η χοντρική τιμή θα πέσει από τα 250 ευρώ 260 που είναι σήμερα στα 160, καταλαβαίνετε ότι μεταξύ 160 και 55 ή 60 που έχει τεθεί ως προϋπόθεση για να αρχίσει να λειτουργεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, υπάρχει μια τεράστια απόσταση και αυτή θα καλύπτεται με ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα λέτε μπορεί... Δεν πρόκειται να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και κακώς το λέει ο Υπουργός, διότι θα διαψευστεί αύριο και θα είναι χειρότερο και για αυτόν. Αλλά κυρίως όμως θα είναι κακό, αυτό είναι η πολιτική πλευρά που δεν με ενδιαφέρει αν θέλετε, είναι όμως κακό να δημιουργείς προσδοκίες στους καταναλωτές οι οποίοι κάνουν τους σχεδιασμούς τους είτε ως νοικοκυριά είτε ως επιχειρήσεις και στο τέλος να βρεθούν απρόοπτου. Άρα, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Αν συμβεί κάτι λοιπόν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα είναι μείωση. Θα είναι μείωση, αλλά όχι κατάργηση. Όχι κατάργηση. Και πάλι αυτή η μείωση για ένα νοικοκυριό. Ναι, ναι. Προσέξτε, όπως έχω πει, γιατί πρέπει να είμαστε λογικοί. Και αν δεν το βλέπουμε από όλες τις πλευρές, δεν θα το εντοπίζουμε το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον για μεγάλο χρονικό διάστημα να αγοράζει ένα προϊόν με τιμή α και να το πουλάει φτηνότερα. Θα καταρρεύσει. Εκτός αν το καλύψεις εσύ, Εκτός αν το καλύψεις εσύ, σαν κράτος. Μάλιστα. Που σημαίνει πάλι εμείς θα το πληρώσουμε. Μάλιστα. Έτσι. Άρα για αλλά δεν έχει υπάρξει τέτοιο μέτρο. Δεν έχει πει κανείς ότι θα το καλύψουμε εμείς. Ούτε η κυβέρνηση έχει πει τέτοιο πράγμα. Άρα, κύριε Παναγιωτάκη, για τα μη δυνάμενα οικονομικά νοικοκυριά, γιατί εδώ η συζήτηση πρέπει να γίνει για τους μη δυνάμενους, όχι για τους δυνάμενους. Ναι. Η μείωση, όσο μεγάλη και να είναι, που δεν είναι από θα αυτό που μου λέτε. Σαφώς ακριβότερα από ό,τι είμαστε πριν. Δηλαδή διπλάσια και τριπλάσια τιμή ενδεχομένως. Μάλιστα. Μπορεί να μην δούμε, δηλαδή καταλαβαίνετε, θα μειωθεί από τα 260, θα πάει στα 160. Είναι μείωση, είναι σοβαρό. Προσέξτε το. Αλλά
δεν πάβει να είναι 160, πολύ περισσότερο από τα 65 ή από τα 50 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, θέλω να μου πείτε για το πόρισμα. Και ένα δεύτερο ναι, ναι. θέλω να πω. Τα μέτρα στη χοντρική θα ληφθούν τον Ιούλιο. Σωστά. Άρα στους λογαριασμούς οι επιπτώσεις θα είναι τουλάχιστον 2 μήνες μετά, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Δεν περιμένει ο κόσμος τον Ιούλιο. Θα επιστρέψω σε αυτό. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, για το πόρισμα. Τώρα, πάμε ναι, ναι. στο πόρισμα. Προσέξτε. Όπως λέει και η ίδια η ΡΑΕ, και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Η ΡΑΕ διαφωνούσε η ίδια, αν δείτε στο εισαγωγικό της σημείωμα του πορίσματος, δεν θεωρεί ότι ήταν ορθή η μέθοδος που ακολούθησε κατ' εντολή του Υπουργού. Το ζήτημα τώρα εδώ πέρα που μπαίνει είναι, εντάξει, πώς μπορεί να δίνει ο Υπουργός εντολή σε μια δημόσια αρχή. Μπορεί να την παρακαλέσει, να τη ζητήσει, αλλά η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει από μόνη της να εφαρμόζει τη σωστή μεθοδολογία. Να σας πω κάτι πολύ απλό, το οποίο δεν το έκανε η ΡΑΕ. Βεβαίως, από το πόρισμα που έδωσε δίνει στοιχεία και μπορεί να κάτσει κανείς και να υπολογίσει. Έτσι, αν έχει υπομονή και βάλει ένα επιτελείο να δουλέψει. Προσέξτε. Το ένα είναι ότι η ΡΑΕ ξεκινάει από τον Οκτώβρη, ενώ κανονικά θα πρέπει να έχει ξεκινήσει 3 μήνες πριν. Αυτή ήταν όμως η εντολή του Υπουργού. Το δεύτερο είναι ότι είπε ο Υπουργός τώρα ότι θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα. Έτσι, όπως σας έχω πει, τα μέτρα αυτά έπρεπε να έχουν ληφθεί από τότε που εμφανίστηκε το πρόβλημα. Έχουμε καθυστερήσει. Έστω όμως και τώρα. Αυτά τα μέτρα τι λένε? Ότι αντί η χοντρική τιμή να διαμορφώνεται από το χρηματιστήριο και να είναι τα 250 ευρώ, θα διαμορφώνεται από το κόστος παραγωγής των μονάδων που συμμετέχουν στην παραγωγή, συν ένα μικρό κέρδος, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5, 6, 7%. Αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να μπαίνουν στον ηλεκτρισμό. Λοιπόν, και έχουμε πει ότι η διαφορά είναι μεταξύ 260, όπως ήταν τώρα, θα πάει στα 165 με τη νέα μέθοδο. Αν αυτή τη μέθοδο την εφαρμόσει η ΡΑΕ αναδρομικά ή το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία, ανά ώρα, πόσο τα έχει κρατήσει αυτά τα στοιχεία και τα έχει, και έχει και τους αλγορίθμους, αν αυτά τα εφαρμόσει αναδρομικά, θα βγουν κατευθείαν τα κέρδη, τα επιπλέον έσοδα που εισέπραξαν η παραγωγή από τον περσινό Ιούλιο μέχρι σήμερα. Αυτό δεν έγινε. Καταρχάς, δεν ξέρουμε το χρονικό εύρος του ελέγχου από τη ΡΑΕ. Το ξέρουμε. Είναι τα τελευταίο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή είναι από τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Μάλιστα. Αυτό είναι το χρονικό. Δεν έχει πιάσει, Το Μάρτιο. Μάλιστα. Το Μάρτιο ούτε πριν. Να υπάρχει ούτε το πρόβλημα πριν. Και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Και ούτε το 1η Οκτωβρίου, διάστημα που από τον Ιούλιο είχαν αρχίσει να εκτινάσονται οι τιμές και η χοντρική τιμή κλπ. Αυτό είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα που θα μας δώσει θα είναι πολύ μεγάλο. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή όλο αυτό μεταφέρθηκε στην κατανάλωση και μάλιστα είναι ερευνητέο με ποιο τρόπο μεταφέρθηκε, προφανώς δεν μεταφέρθηκε λιγότερο από αυτό στους καταναλωτές, μεταφέρθηκε περισσότερο από αυτό το βάρος στους καταναλωτές, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, σημαίνει ότι οι καταναλωτές το πληρώσανε αυτό. Υπήρχαν περισσότερα έσοδα στους παραγωγούς. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα κέρδισε η ΔΕΗ. Τα πήρε η ΔΕΗ. Διότι η ΔΕΗ είχε εκτός από σταθμούς αερίου, είχε λιγνητικούς σταθμούς που τις απέφεραν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ 180 εκατομμύρια κέρδος οι λιγνίτες, αυτοί οι ακριβοί λιγνίτες, προσέξτε το αυτό. Είχε και τα νερά που σύμφωνα πάλι με το πόρισμα της ΡΑΕ τις απέφεραν 480 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο μέρος επίσης αυτών των χρημάτων πήγανε στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά όχι στους παραγωγούς των ανανεώσιμων πηγών. Η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών πληρώθηκαν με 130 ευρώ τη μεγαβατόρα κατά μέσον όρο.
ο ΔΑΠΕΠ, ο οποίος διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, πληρώθηκε με τα 260-270 της χοντρικής τιμής. Αυτή η διαφορά πήγε στον ειδικό λογαριασμό, δημιούργησε πλεονάσματα τα οποία από αυτά παίρνει, όπως έχουμε πει, η κυβέρνηση, δηλαδή εμείς τα πληρώνουμε για να δίνει τις επιδοτήσεις. Αλλά όλο αυτό επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνετε, το κόστος παραγωγής. Άρα, κύριε Παναγιωτάκη μου, εδώ δεν υπάρχουν καθαρές εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και κυρίως θα φτάσουμε στο τέλος. Τι θα φτάσουμε, φτάσαμε. Να ακούμε ότι μιλάμε για ένα σωρευτικό αυτού του διαστήματος των κερδών που θα φορολογηθούν στο 90% κατά την κυβερνητική απόφαση γύρω στα 380 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι όμως, λέτε. Προσέξτε. Από εκεί και πέρα παρεμβαίνουν. Αυτά θα παίρνουν οι πάροχοι, έτσι. Συγγνώμη, η παραγωγή, όχι η πάροχη. Θα παίρνουν η παραγωγή. Από εκεί και πέρα τώρα μπαίνει στα βιβλία τους ως έσοδο, ως κέρδος προφανώς και αρχίζουν οι δαπάνες τους, τα έξοδά τους. Έτσι ώστε στο τέλος, μετά από διάφορες λογιστικές εγγραφές, δεν χρησιμοποιώ εκφράσεις φορτισμένες, διάφορες λογιστικές εγγραφές και παρουσιάζεται ένα αλφα αποτέλεσμα, πολύ μειωμένα συνολικά κέρδη. Αυτά πρέπει να ερευνηθούν ακόμα περισσότερο. Να ρωτήσω τον πρώην πρόεδρο. Όπως και για τους παρόχους. Όπως και για τους παρόχους. Κάτι άλλο, προσέξτε. Οι πάροχοι έβγαλαν σίγουρα τα λιγότερα. Διότι το πόσο αγοράζουν είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει. Όλοι εφαρμόζουν την ίδια ρήτρα αναπροσαρμογής. Και δεδομένου ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι περίπου το 70 με 80% των λογαριασμών, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όλοι το ίδιο πουλάνε. Μη υπάρχοντος ανταγωνισμού σημαίνει ότι έπρεπε ο έλεγχος εκ μέρους της ΔΡΑΕ να είναι πολύ ισχυρότερος. Και δεύτερον, να έχει τεθεί ένα πλαφόν στα κέρδη της τάξης το πολύ 5%, γιατί καμία εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, προσέξτε, εμπορίας μιλάω τώρα ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να έχει κέρδη πάνω από 5%. Και όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους, αλλά και από τη φύση του προϊόντος. Δεν βασίζεται στο υψηλό κέρδος, στο υψηλό περιθώριο κέρδους, αλλά βασίζεται στη μεγάλη κατανάλωση, στη μεγάλη μάζα του πολλούμενου προϊόντος. Και βέβαια εδώ υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας, διότι δεν σου εξηγεί κάθε μήνα, όταν σου έρχεται ο λογαριασμός με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, πώς βγήκε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να σου πει, ξέρεις, αυτό το μήνα σου βάζω ότι η χοντρική κιλοβατόρα ήταν τόσο, σου μεταφέρω τόσο και το κέρδο και ένα περιθώριο τόσο. Να ξέρει ο καθένας. Αυτά δεν υπάρχουν. Είστε καταπέλτης και εξόχως αποκαλυπτικός σήμερα, κύριε Παναγιωτάκη, και θέλω να σας ρωτήσω από την προτέρα εμπειρία σας. Δεν θα μου πείτε με ακρίβεια, αλλά όταν ακούσατε το νούμερο, η δική σας αίσθηση, μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους, τι έχει κερδιθεί από τις εταιρείες από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και τα τέλη Απριλίου, δεν θα σας πω, το Μάιο τρέχει. Δεν θα πω τη λέξη κέρδη, θα πω τα πρόσθετα έσοδα, ναι. Για να είμαι απολύτως ακριβής, προσέξτε. Τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία επιβαρύνανε το κόστος, κατά τη γνώμη μου ξεπερνάνε το 1,8 δις. Το 1,8 δις. Ναι. Μάλιστα. Και θα έπρεπε, τα πρόσθετα έσοδα, προσέξτε, μέσα σε αυτά, όπως σας είπα, υπάρχει και το έσοδο του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ. Έτσι, είναι αυτά που επιβαρύνανε το κόστος του ρεύματος. Προσέξτε, είναι βασικό. Δεν είναι σωστό να επιδοτούμε την ακρίβεια. Εκεί που πρέπει να κατατείνουμε, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, είναι στη μείωση του κόστους του ρεύματος, του κόστους του κόστους. Έχετε πει από την αρχή, εκεί είναι το κλειδί, έχετε πει. Πώς μειώνεις το κόστος του ρεύματος. Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Θέλω λίγο να ακούσετε τα εξής βροχή μηνυμάτων εδώ, όσο μπορείτε. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Μελέτης. Η εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε ότι από το ΔΕΔΙΕ μόνο στην Αττική, από την αρχή του έτους, έχουμε 500 κάθε μέρα καταστάσεις διακοπής ηλεκτροδότησης. Ακόμη και με διακανονισμό,
Ο λογαριασμός, κύριε Παναγιωτάκη, λέει, είναι ασήκωτος για κάθε νοικοκυριό. Οι διακανονισμοί αυξάνονται, το 70% δεν τηρείται και ο Φώτης λέει, ο πελάτης έχει, προσθέτει, δικαίωμα να κάνει 2 φορές το χρόνο διακανονισμό και αυτό ισχύει και στους άλλους παρόχους, όχι μόνο σε αυτόν, λέει, που εργάζομαι. Στον 3ο διακανονισμό χτυπάει κόκκινο και πρέπει μετά να εγκριθεί, αν εγκριθεί, από το λογιστήριο. Βασικός κανόνας μαζί με τη δόση του διακανονισμού πρέπει να πληρώνεται εμπρόθεσμα και ο τρέχον. Αλλιώς εκπίπτει η ρύθμιση που έκανε. Πώς θα βγει λοιπόν ο κόσμος? Έχουν δίκιο. Ακριβώς. Αυτό που περιγράφει ο φίλος ο ακροατής είναι το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε φτάσει. Διότι σας πληροφορώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ και φαντάζομαι και προς τους άλλους, οι οποίοι είχαν επιλέξει και τους, ας πούμε, τους πιο καλούς πελάτες, ας το πούμε έτσι, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εδώ επί των ημερών μας ξέραμε ότι αν αυξάναμε 5% το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος που δεν την αυξάμε, όπως ξέρετε τη μειώσαμε, λοιπόν, αν αυξάναμε, θα αυξάνονταν αντίστοιχα και οι απλήρωτοι λογαριασμοί. Όσο μειώνεται, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να εισπράξεις. Φανταστείτε τώρα, λοιπόν, με αυτή την εκτείναξη των τιμών, έχουν μετατραπεί σε ασυνεπείς άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσει μία ημέρα να πληρώσουν. Εδώ είχαμε. Ναι. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Προχθές, κύριε Παναγιωτάκη, που δεν είχαμε καταφέρει. Θα γυρίσει εις βάρος και των εταιριών. Γιατί πώς να κόψεις? Τι να κόψεις? Να το συζητήσουμε και έτσι, πρακτικά. Κύριε Παναγιωτάκη, προχθές είχαμε συνταγματολόγο που δεν καταφέραμε να σας έχουμε εσάς, ο οποίος μας είπε ότι κανονικά στον αποδεδειγμένα μη δυνάμενο, όχι με δική του υπεταιότητα καταναλωτή, είναι ακόμη και αντισυνταγματικό να του κόψει το ρεύμα. Δεν φταίει αυτός για αυτή την κατάσταση την οποία περιήλθε. Ναι, γιατί το ρεύμα είναι είδος πρώτης ανάγκης, δεν είναι είδος πολυτελείας. Χωρίς το ρεύμα είναι σαν να του κόβεις το νερό, την αναπνοή του, το φαγητό. Είναι απαραίτητο στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής. Άλλος ακροατής, καλημέρα. Έχει άλλη διάσταση. Έχουμε πει το ρεύμα μεν διατίθεται ως εμπόρευμα, κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό. Λέει εδώ άλλος ακροατής, καλημέρα. Δεν μπορεί να αφαιρέσει την αξία αυτή και την ιδιότητα αυτή από την ηλεκτρική ενέργεια. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Παναγιωτάκη. Έχει δίκιο προς το πότε χρεώνεται η ρήτρα. Είναι μια δυναμική χρέωση και όχι πάγια. Αυτό που θα ήθελα όμως να το ρωτήσω είναι κατά πόσο είναι νόμιμο, και εκεί νομίζω θα πατήσουν και οι όποιες αγωγές, να έχεις μια χρέωση στο λογαριασμό σου που δεν μπορείς να τη διαπιστώσεις αν είναι ορθή ή λάθος και δεν μπορείς να την εξηγήσει καν αυτός που την τιμολόγησε. Είναι σαν να μου χρεώνουν, λέει, σε ένα εστιατόριο ένα λογαριασμό 100 ευρώ, αλλά μην μου λένε πόσο έκανε ξεχωριστά κάθε πιάτο που έφαγα και να μην μπορεί να βγει καλά, έτσι, αυτό στην απόδειξη. Είναι λοιπόν, λέει, νόμιμο? Κοιτάξτε, είναι απόλυτο λογικό και εύλογο έτσι όπως το θέτει και αυτό με απασχολεί και εμένα. Και περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση των δικαστηρίων. Που αν είναι με βάση αυτή τη λογική, που έχει πολλές πιθανότητες κατά τη γνώμη μου να είναι, τα πράγματα θα οδηγηθούν πραγματικά σε πλήρες αδιέξοδο. Μάλιστα. Ο Τάσος. Ότι ό,τι γινόταν μέχρι τώρα καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Αλλά τι θα έρθει στη θέση του? Εδώ είναι το ερώτημα. Για περιμένετε για το αναδρομικά. Το από εδώ και πέρα το ότι πρέπει να γίνει, έχω κάνει προτάσεις, μίλησα για τη μείωση του κόστους, εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές που έστω και καθυστερημένα θα βοηθήσουν σε μια μείωση, αλλά εκτός από αυτές τις παρεμβάσεις πρέπει να γίνει παρέμβαση στο κόστος παραγωγής με αξιοποίηση του λιγνίτη και μάλιστα με σωστό τρόπο, γιατί και τώρα είπαμε ότι έβγαλε ΔΕΗ κέρδη. Αλλά φανταστείτε να λειτουργούσε τα ορυχεία όπως λειτουργούσαν πριν από 3-4 χρόνια, το πόσα περισσότερα κέρδη θα έβγαζε. Ή αν τις βάζανε πλαφόν στα κέρδη, πόσο αυτό θα λειτουργούσε υπέρ της μείωσης του κόστου συνολικά. Δώστε μερικές γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχω πάρα πολλούς ακροατές. Όχι μονολεκτικά, αλλά όσο μπορείτε γρήγορα. Λέει άλλος εδώ φίλος, ο Τάκης. Κύριε Παναγιωτάκη, τι θα γίνει, λέει, με τους δήμους που τα δημοτικά τέλη, ΤΑΠ και τα λοιπά, τα βάζουν στο λογαριασμό της ΔΕΗ αντί του νερού? Καταλαβαίνετε, λέει, τι κρυκτικό δημιουργείται για τον κάθε πολίτη? Το έχουμε ξαναπεί αυτό και σε άλλη ερώτηση έχω απαντήσει. Αυτό δείχνει την
έλλειψη οργάνωση εκ μέρους του κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλο ερώτημα εδώ. Η εύκολη λύση είναι να το βάζουμε στο ρεύμα. Άλλο ερώτημα. Σας πάω γρήγορα για να απαντήσω όσο δυνατόν περισσότερα. Λέει, αφού μας έχουν πει και ο κύριος Παναγιωτάκης εξήγησε ότι δεν καταργείται, μειώνεται, αλλά και πάλι δεν μπορεί να την πληρώσουμε, η ρήτρα να προσαρμογής. Αλλά μας έχουν πει, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι κάνουν από 1η Ιουλίου. Μέχρι την 1η Ιουλίου, δηλαδή, τους αφήνουν χαλαρά να κερδίζουν σε βάρος μας. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι έτοιμη. Προσέξτε. Είναι άλλο, η αγορά του ηλεκτρισμού. Και θεσμικά. Κύριε Παναγιωτάκη, δεν είναι έτοιμη, αλλά εμένα με ρωτάνε αν μπορώ να πληρώσω μέχρι τον Ιούλιο. Το καταλαβαίνετε. Και όταν λέω εμένα, λέω του χιλιάδες κόσμου που υποφέρει. Επειδή αυτοί δεν είναι έτοιμοι, θα πληρώνουν. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα από το Λονδίνο. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτάκη. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή ενέργειας από τα υδροελεκτρικά είναι γύρω στο 19%. Μέχρι ποιο ποσοστό μπορεί να ανέβει η παραγωγή από τα υδροελεκτρικά, από τα έτοιμα προς χρήση έργα ή από αυτά που καθυστερούν προς ολοκλήρωση? Λοιπόν, δεν είναι 19%. Είναι, χρόνο με το χρόνο είναι της τάξης του 7%. Δεν έχουμε τόσα πολλά νερά στην Ελλάδα. Εκείνο που εκκρεμεί και που πρέπει επιτέλους να τελειώσει, αλλά θέλει μια διετία εφόσον ξεκινήσει ζεστά, είναι το έργο της Μεσοχώρας, το οποίο θα μας προσθέσει και αυτό καμιά 300 γιγαβατόρες το χρόνο. Μάλιστα. Σωτήρης, κύριε Παναγιωτέκη, λέει έτσι πως τα λέτε και 90% λέμε να μειωνόταν η ρήτρα αναπροσαρμογής, πάλι κανείς μας, από εμάς τουλάχιστον τους πολλούς, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Έτσι δεν θα καταρρεύσουν πάλι και οι πάροχοι? Ακούστε κάτι. Αν μειωθεί το κόστος, μπορεί να μειωθεί, σας είπα, το 50%, ίσως και 55%, για να μπω και 60%, δηλαδή να πάμε στα 120-130 ευρώ. Από εκεί και πέρα, αυτοί που δεν θα μπορούν θα πρέπει να επιδοτηθούν. Τότε πρέπει να γίνει επιδότηση. Όχι να επιδοτούμε την ακρίβεια. Τάσος από τον Τύρναβο. Καλημέρα, λέει ο κύριος Παναγιωτάκης, λέει ο Τάσος από τον Τύρναβο, εξήγησε ακριβώς τι σημαίνει η ρήτρα αναπροσαρμογής, πώς αυτή καθορίζεται και πώς μια άμεση λύση είναι η εξέλιξη και ο εξυγχρονισμός λιγνητικής παραγωγής. Τα σχολιάζω αυτά λίγο απασχολούμενος στο χώρο πόλης ενέργειας. Είναι όπως τα λέει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι πολιτικά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Τι να πω. Τι να πείτε. Το ξέρω, το παρατηρώ και εγώ αυτό που λέει. Και ακόμα και τα μέτρα που είπανε ότι θα δουλέψουν τα ορυχεία, τα κάναμε ένα εντελώς εμβαλωμετικό τρόπο και όχι με την προοπτική που είπα. Λέει ο φίλος από τα Βρυλίσια, καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη, μπορεί να σας φανεί αφελέστατη η ερώτησή μου, αλλά θα την κάνω. Αν πάρουμε όλο αυτό το αφορολόγητο χρηματιστηριακό καύσιμο φυσικό αέριο και παράξουμε όλη ρεύμα με τους ίδιους όρους, τι θα μας πούνε, ότι ανακάλυψαν την ενέργεια από το μηδέν? Τι να σας πω τώρα. Και τέλος ο φίλος ο Κωστής, καλημέρα λέει κύριε Παναγιωτάκη, θέλω να σας πω το εξής. Έχω 4 παιδιά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ούτε να τα ταΐσω και δεν το λέω με συναισθηματισμό. Πρέπει να κάνω μια επιλογή. Το φαγητό τους ή να πληρώσω, θα σας το διαβάσω ακριβώς πως το γράφει, τα κερατιάτικά μου. Και μου λέτε ότι αυτοί θα συνεχίσουν και μετά τον Ιούλιο να έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής. Κοιτάξτε να σας πω, επί των ημερών μου έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής και τον καταλαβαίνω πλήρως. Επί των ημερών με έκανα περίπου προσωπικά, προσέξτε, προσωπικά, και μάλιστα κάποιος συγγενής μου είχε επικρίνει γι' αυτό, γιατί μου λέει άλλος ήταν ο ρόλος. Όχι, είναι και αυτός ο ρόλος. Έκανα γύρω στις 1500 διακανονισμούς το χρόνο, προσωπικά. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι ερχόταν ο καθένας με το πρόβλημά του ή το έστελνε. Βέβαια δεν ερχόταν προσωπικά ο άνθρωπος. Και έτσι είχα δει, ακόμα και τότε που η χοντρική τιμή ήταν 67 ευρώ ή 65 ή 55 ευρώ, ανθρώπους που αδυνατούσαν να πληρώσουν το ρεύμα, γι' αυτό τους κάναμε και με προσωπική μου υπογραφή διακανονισμούς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τώρα το πρόβλημα έχει μεγαλώσει όχι μόνο για αυτούς, αλλά σε αυτούς έχουν προσθεθεί και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι καταναλωτές. Τι άλλο να πω. Και λύστε και μια απορία του φίλου μου του Τάκη. Κύριε Παναγιωτάκη, λέει, εσείς θα το ξέρετε, τα ραδιενεργά απόβλητα που γράφει ο λογαριασμός της ΔΕΗ που λαμβάνω, πού πάνε? Ραδιενεργά απόβλητα. Ναι. Δεν το έχω υπόψη μου. Ραδιενεργά απόβλητα.
Έτσι στέλνει εδώ το μήνυμα ο Τάκης. Δεν το είδα, δεν το έχω υπόψη με αυτό. Εν κατακλείδη... Δεν είχαμε ραδιενεργά απόβλητα. Μάλιστα. Εδώ μου έστειλε τώρα, όση ώρα μιλάμε, μου έστειλε την απόδειξη του ο άνθρωπος και λέει ενεργειακό μείγμα 2020 για τη ΔΕΗ, πρωτογενής παραγωγή και εισαγωγή ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λοιπά ορυκτά, πυρηνική ενέργεια 4,42%. Αυτό εννοεί. Ίσως εννοεί αυτό. Α, όχι, όχι, από κάτω γράφει περιβαλλοντικές επιπτώσεις 468,26, συγγνώμη, εγώ φταίω, ραδιενεργά απόβλητα μιλιγκράμμ RW ανά κιλοβατόρα 0,16. Με ποια είναι αδιάβαστο εδώ, ακροάτη σα. Ωραία. Να το πω. Ωραία. Να το όχι, όχι. Σα θυμά, δεν είστε έτοιμος να απαντήσετε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι. Και τέλος. 4% ίσως εννοεί από τις εισαγωγές ενδεχομένως. Το 4% πυρηνική παραγωγή είναι από εισαγωγές. Μάλιστα. Που παρήχθη στη Γαλλία, στη Βουλγαρία κτλ. Και το τελευταίο είναι του Φώτη. Αν ερμηνεύω σωστά τον εξαιρετικό σήμερα κύριο Παναγιατάκη, αν τελικά τα δικαστήρια, λέει αν, κρίνουν παράνομη τη ρήτρα, τότε οι πάροχοι θα πρέπει αναδρομικά να επιστρέψουν τις χρεώσεις. Οπότε μαθηματικά αυτό θα οδηγήσει σε πτωχεύσεις και σε ένα αρμαγεδόνα. Πώς τα κατάφεραν έτσι, αλλά ταυτόχρονα κομπάζουν κιόλας για τη βοήθεια που μας έδωσαν. Αυτό ακριβώς είπα. Ότι όλο το σύστημα θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Εγώ κατάλαβα κι άλλο όμως. Μένουμε πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, έτσι και ούτε επιχαίροντας. Προσέξτε, γιατί η κατάρρευση των αγορών μπορεί κάποιος να τους ευνοήσει ή να πάψει να τους δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Γιατί ποιον θα ευνοήσει, ανθρώπους που πληρώνει τόσο ακριβά. Λοιπόν, προσωρινά τους να πάψει, αλλά η κατάρρευση των αγορών και μια τέτοια αγορά μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ βεβαίως, εσείς καλά κάνετε και το θέτετε αυτή στο τέλος την επισήμανση. Εγώ θα θέσω μια άλλη επισήμανση. Να δούμε πρώτα αν έχουμε δικαστές στο Βερολίνο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.